Λοιπόν, βρήκαμε απογόνους του από ένα πάλι τυχαίο περιστατικό. Κατεβήκαμε στα ψαρά για να κάνουμε μια έρευνα. Πριν πάω, με έχουν ειδοποιήσει ότι ο ιερέας εκεί, ένας ιερέας νέος άνθρωπος, είναι Λεοντίδης, είναι απευθείας απόγονος του Βαρβάκη. Και πηγαίνοντας στα ψαρά, είναι μια γιατρίνα Γαλλίδα με το γιο της, που φεύγουν την επόμενη μέρα το πρωί και που έχουν κάνει μια έρευνα γιατί είναι απόγονοι του Βαρβάκη από μια κόρη του Βαρβάκη. Όπου βρέθηκε να έχει πάει στη Γαλλία. Και αυτή είναι μια τρισεγγονή. Επειδή λοιπόν δεν είχε επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους που μπορούσε να είναι σύγγενη τη, κατέβηκε στα ψαρά χωρίς να ξέρει ότι ο ιερέας είναι Λεοντίδης. Συναντάει τον ιερέα, είναι κατά έναν τρόπο συγγενή, ψάχνουν να βρουν τους υπόλοιπους που μπορεί να υπάρχουν στον κόσμο, δεν μπορούν να τους βρουν, δεν ξέρουν άλλους. Εγώ πάω στη Ρωσία. Συμπτωματικό εντελώς. Τελείως. Ξέρω λοιπόν τώρα δύο. Φεύγουμε, πηγαίνουμε, κάνουμε αυτό το ταξίδι, πάμε στην Κασπία θάλασσα και μετά πάμε στο Ταγκάρον που είναι στην Αζωφική θάλασσα. Εκεί ο Βαρβάκης έχει χτίσει ένα σπίτι το οποίο υπάρχει ακόμα, ένα σχολείο το οποίο φίτησε ο Τσέχοφ. Εκεί λοιπόν σε αυτή την πόλη βρίσκω μία Ελληνίδα που μιλάει τέσσερις λέξεις ελληνικές. Και στην κουβέντα επάνω ήρθε ένας άλλος Έλληνας, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά. Και στα σπαστά ελληνικά μου λέει 90 χιλιόμετρα πιο πέρα στο Ροστόφ υπάρχει ένας οπερατέρ της τηλεόρασης της Ρωσικής, ο οποίος είναι απόγονος του Βαρβάκη. Και με ένα όνομα Βαρβατσιάν. Ναι, Βαρβάτσι. Με αυτό το επίθετο. Και έρχεται, τον ειδοποιεί και σε μία μισή δύο ώρες έρχεται εκεί, υπάρχει συνέντευξη. Και εκεί μαθαίνει αυτός ότι έχει συγγενείς. Από μένα. Εγώ λοιπόν του δίνω τα στοιχεία του ιερέα και του Γάλλου και αρχίζουν να συνευρίσκονται. Θέλω να πω και συγκέσιο κάναμε. Πώς ακριβώς επιλέχθηκε ο Σεμπάστιαν Κοχ? Επιλέχθηκε μεταξύ πολλών άλλων, όχι, κάποιων άλλων. Στην πραγματικότητα οι ηθοποιοί που παίξαν ήταν εκεί, αρχίζουν σε επιλογές. Εγώ είχα δύο σκέψεις στο μυαλό μου, ένα από τους δύο ήταν ο Κοχ. Η άλλη δεν λέγεται ποια ήταν δηλαδή. Πάλι ήταν ο Μπαρδέμ. Αλλά ο Μπαρδέμ είχε εκείνη την περίοδο αποσυρθεί, ήταν μόλις είχε αποκτήσει ένα γιο και ήθελε να είναι πατέρα. Πήραμε τις πληροφορίες λόγω τη σχέση που έχουμε εμείς πια. Η πρώτη φάση του Βαρβάκη, που είναι η βάση ας πούμε της σκληρότητας, που πηγαίνει με τον αρνητικό του εαυτό, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα ηθοποιό να μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα και μετά να κάνει και την τελευταία φάση του Αγίου. Του ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος κατανοεί πια τα δώρα που έρχονται από τον Θεό, γιατί του έρχονται. Γιατί στην πραγματικότητα ο ήρωας αυτός που έπρεπε να παίξει ο Σεμπάστιαν Κοχ έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει οποιοδήποτε άνθρωπος. Δηλαδή έχει ένα ανώτερο εαυτό και ένα κατώτερο εαυτό. Και οι δοκιμασίες της ζωής δίνουν το δικαίωμα στον άνθρωπο να επιλέξει με ποιον εαυτό θέλει να πάει, με τον ανώτερο ή με τον κατώτερο. Στις δοκιμασίες λοιπόν, αλλά και στα δώρα που του δόθηκαν, ο Βαρβάκης πήγε με τον ανώτερο του εαυτό. Το λοιπόν, αυτός ο ρόλος ήθελε ένα ηθοποιό που να μπορεί να παίξει την πρώτη φάση με την αλήθεια που χρειαζόταν και την τελευταία φάση με την αλήθεια που χρειαζόταν. Και μου φάνηκε ότι αυτός ο άνθρωπος που είχε αυτό το εξαιρετικά βελούδινο βλέμμα, που αρέσει και πάρα πολύ στις γυναίκες. Ο Κοχ άρεσε ούτως ή άλλως από πριν, δηλαδή και εμπορικά μιλώντας. Θεωρητικά ο Μπαρδέμ ήταν πιο καλός εμπορικά. Ο κινηματογράφος είχε αποκαταστήσει άλλες τέχνες που φτιάχνανε τους μύθους. Όμως επειδή έχει μια δύναμη ο κινηματογράφος μεγάλη, εάν θέλεις να βρεις τρόπο να μπει το μεγάλο κοινό, οι ταινίες πρέπει να αρέσουν στις γυναίκες. Όταν κάνω τα σενάρια ταινιών μου, από τον Καβάφη αυτό, τα διαβάζω σε γυναίκες και προσπαθώ να δω πώς θα αντιδράσω. Το κοινό του Καβάφη, γιατί το μετρήσαμε κάποια στιγμή, ήταν 80% γυναίκες. Το κοινό του Γκρέκου ήταν 60% γυναίκες. Περιμένω να δω τι ποσοστό θα είναι γυναίκες ή όχι. Αλλά σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ αυτό το βελούδινο βλέμμα που έχει ο κ. Σκόπ.